ο Πάρης Παυλίδης και σας καλωσορίζω και σήμερα 5η 13 Οκτωβρίου του 2016, δεύτερη φετινή μας εκπομπή σήμερα και ε, να καλησπερίσω φυσικά όλους εσάς που μας παρακολουθείτε για ακόμη μια φορά εδώ στο Star Βορείο Ελλάδος, τα προγνωστικά και ε, να στείλω τους χαιρετισμούς και την αγάπη μου στη δράμα μας και στις γύρω περιοχές Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή και από όπου αλλού μας ε, βλέπετε ζωντανά από την τηλεόραση του Star Βορείου Ελλάδος. Είμαι ο Πάρης Παυλίδης και Uh, σας καλωσορίζω σήμερα στην εκπομπή uh, προγνωστικά και πάμε να δούμε uh, γρήγορα τι κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα όπου είχαμε 4 στα 7 ποσοστό. Uh, εντάξει, για αρχή μπορώ να πω ήταν αρκετό καλό το, από το συγκεκριμένο ποσοστό αν και μπορούσαμε να πάμε αρκετά καλύτερα αν uh, δύο ε, μάτς από τα 7, αυτά που, από τα 3 μάλλον που δεν βγήκαν, μπορούσαν αν ήταν να βγουν έτσι ώστε να είχαμε ένα καλύτερο ποσοστό. Α, να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά και να ξεκινήσουμε από το πρώτο μια εβδομάδα ακριβώ μάτ. Αυτό ανάμεσα ε, ήταν το πρώτο, ναι, να πω ότι ήταν το πρώτο για την φετινή χρονιά που μα είχε απασχολήσει. Ήταν αυτό ανάμεσα στην Ισλανδία και την Φιλανδία. παιχνίδι για τα προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου που είχαμε προτείνει το 2-3 γκολ με απόδοση στο οποίο μάτσε έγιναν πράγματα και θαύματα αν καθίσατε και το είδατε. 3-2 το τελικό αποτέλεσμα με το 2-3 γκολ που προτείναμε να το χάνουμε για λίγα λεπτά. Μετά το 89 μπήκαν δύο γκολ, να πω σε αυτό το σημείο. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Στο 21ο λεπτό η Φιλανδία άνοιξε το σκορ. Με τον Πούκι την, ε, και την Ισλανδία να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 37 και τη Φιλανδία να ξαναπαίρνει προβάδισμα στο σκορ στο 40 λεπτό. 1-2 λοιπόν το, τελικό, το αποτέλεσμα ε, του ημιχρόνου και εκεί είπα ότι εντάξει όλα χάθηκαν ε, καθώς δεν, είναι, δεν ήταν δυνατόν να, μπουν, να μην μπει συγγνώμη, κάποιο γκολ στο δεύτερο ημιχρόνο. Uh, όσο όμως περνούσε η ώρα και όσο φτάναμε προ το τέλο του παιχνιδιού μάλιστα φτάσαμε, είχαμε μάλλον πολύ καλές φάσεις όπως ένα δοκάρι uh, της Ισλανδίας και δύο χαμένα τέτα τέτ και είχαμε και πολύ καλές ευκαιρίες και από την uh, Φιλανδία όμως όσο περνούσε η ώρα uh, και όσο έβλεπα το μάτς, γιατί πάντα το ξαναλέω όταν προτείνω ένα παιχνίδι πάντα... Κάθομαι και το παρακολουθώ, το παρακολουθώ έτσι ώστε να έχω ε, άποψη και να την μεταφέρω ε, σε εσά επακριβώ το τι συνέβη. Όσο λοιπόν περνούσε η ώρα και όσο έβλεπα το match, αν και όπω το είπα, υπήρχαν φάσει ε, στι οποίε άνετα μπορούσε να μπει κάποιο γκολ. Ε, Όμω φτάσαμε στο 90 και εκεί λέω ότι κάτι μπορεί να γίνει καλό. Ε, και πάνω που το λέγαμε αυτό, ήρθε το γκολ της ισοφάρισης για την Ισλανδία, α, όπου ο Φιμπόγκασον με εξεπαφής κεφαλιά νίκησε τον τερματοφύλακα της Φιλανδίας, κάνοντας το 2-2 και σαν να μην έφτανε η ψυχρολουσία δικιά μας, ήρθε η ψυχρολουσία της Φιλανδίας, καθώς το 96ο λεπτό με τον Σιγκούρντουσον η ε, Ισλανδία πέτυχε το τρίτο γκολ ματσάρα και ανατροπάρα για την Ισλανδία, Uh, και με αυτόν τον τρόπο έτσι δυστυχώς χάσαμε το 2 3 γκόλ που προτείναμε για την 5η. 0-1, λοιπόν για, την, uh, για το πρώτο μιας εβδομάδας ε, uh, για το προ μιας εβδομάδας ναι, το χάσαμε. Πάμε στα τις προηγούμενες Παρασκευής όπου μας απασχόλησαν δύο παιχνίδια. Το Γαλλία-Βουλγαρία και το... Uh, μάλλον, συγγνώμη, το Γαλλία-Βουλγαρία, στο οποίο μαντέψαμε σωστά το λάθος των book και ποιο ήταν το λάθος του book, το 2.70 με 2.75 που δίναν την απόδοση του goal goal. Και μάλιστα είχαμε προτείνει και το over με απόδοση 1.60 και βγήκαν και τα δύο. Και επίσης είχαμε, μας είχε απασχολήσει και το παιχνίδι Λουξεμβούργο-Σουηδία, στο οποίο προτείναμε το 2-3 γκολ με απόδοση 1.85. Πιο αναλυτικά, αν δούμε τα ματ, ξεκινώντα από το ματ στο οποίο δεν επιβεβαιώθηκαν τα προγνωστικά μα, αυτό ανάμεσα στο Λουξεμβούργο και τη Σουηδία. Παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο των προκριματικών παγκοσμίου κυπέλου. Όπου, όπω προείπα, προτείναμε το 2-3 γκολ με απόδοση 1,85, πιστεύοντα ότι τουλάχιστον 2 γκολ θα μπουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είχαμε πει ότι η Σουηδία, ναι, μεν βάζει γκολ, αλλά δυσκολεύεται πόσο μάλλον όταν απέναντι σε ένα Λουξεμβούργο το οποίο εντό έδρα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Μπορεί έξω να τρώει και 4 με 5 γκολ, αλλά και άμα. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχει στρώσει σαν ομάδα. Εντό έδρα όμω το Λουξεμβούργο παλεύει όλα τα παιχνίδια και χάνει στο τσάφ. Έτσι έγινε λοιπόν και προχθε... τι προάλλε με την Σουηδία, όπου ε, δυστυχώ η Σουηδία εκεί που πιστεύαμε ότι μπορούσε έστω 2 γκολ να βάλει ή να έρθει το μάτι 1-1, να σκοράρει δηλαδή και το Λουξεμβούργο, το παιχνίδι ήρθε 0-1. Uh, με ένα γκολ τη Σουηδία το οποίο μπήκε στο 57ο λεπτό, το οποίο μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά τυχερό αν δούμε την uh, φάση καθαρά, αφού η μπάλα πέρασε από την κλειδαρότρυπα να χαρακτηρίσω ποδοσφαιρικά uh, τον όρο αυτόν. Και uh, παρότι έμεινε με 10 παίκτε ηγεπαιδούχο ομάδα, η Σουηδία πίεσε μεν αλλά η περιοχή της ήταν ανούσια και κάθισε να το πούμε έτσι πάνω στο μοναδικό και ένα γκολ που πέτυχε α, και έτσι αφού το Λουξεμβούργο πλέον και με 10 παίκτες δεν ήταν τόσο επικίνδυνο και αυτή παίζοντα χαλαρά και ήρεμα διατήρησε απλά το 0-1 χωρίς να πετύχει ένα δεύτερο γκολ που θα μας χάριζε και εμά ε, την πρόβλεψη του δύο στραγγόλ είχαμε πει, είχαμε μαντέψει μάλλον το ε, ότι θα έχουμε πολύ κλειστό μάτς Όμω πέσαμε έξω στο 2-3 γκολ. Αυτά για το πρώτο μάτ που μα είχε απασχολήσει την προηγούμενη Παρασκευή. Για την προηγούμενη Παρασκευή και περνάμε στο δεύτερο μάτ τη ημέρα, στο Γαλλία Βουλγαρία. Στο οποίο, όπω προείπα, βρήκαμε το λάθο στο book, Το οποίο, οι ε, οποίοι μάλλον ευτυχώ δίνανε τον γκολ γκολ στην απόδοση του 2,75 και ευτυχώ η Βουλγαρία μα δικαίωσε για αυτήν την εξαιρετική μα επιλογή. Μακάρι πολλοί από εσά να επέλεξαν το συγκεκριμένο ειδικό στοίχημα και να παίξαν το παιχνιδι goal goal-goal, να σκοράρουν δηλαδή και οι δύο ομάδε, αφού μόλι στο τέταρτο λεπτό του παιχνιδιού ο παίκτη τη φιλοξενούμενη ομάδα Μιλάνοφ με εξαιρετική προσπάθεια πέρασε δύο-τρει παίκτε τη Γαλλία και έρθισε πέναλτι πεντακάθαρο με τον Αλεξάνδροφ στο πέμπτο λεπτό με τη βοήθεια του Δοκαριού βέβαια να βάζει μπροστά τη Βουλγαρία Όπου από εκείνη τη στιγμή, από το τέταρτο μόλι λεπτό, τι, τι, τι μαγεία είναι αυτό το πράγμα. Από το τέταρτο λεπτό, να ξέρει ότι θα το πιάσει το ματζ. Δεν γίνεται Γαλλία να μην σκόραρε, έτσι. Εντάξει, Πρέπει να γίνουν τρελά πράγματα. Από το τέταρτο λοιπόν, λοιπόν, ε, το τέταρτο λοιπόν λεπτό, είχαμε το 0-1 τη Βουλγαρία. Φυσικά, όπω προείπα, μετά την εξέλιξη αυτή, πιστεύαμε όλοι σε γκολ τη Γαλλία και έγινε. Αφού με εξαιρετική κεφαλιά του Γκαμεϊρό, ισοφάρισε αρχικά σε 1-1 στο 22 και τρία λεπτά αργότερα με υπέροχη ενέργεια του Παγέ, μεγάλος παίκτη τελικά αυτός ο Παγέ, να σκοράρει και πάλι με κεφαλιά, έβαλε μπροστά την Γαλλία, εμφανίζοντας έτσι μέσα σε 25 περίπου λεπτά το, και το goal goal και το over, με απόδοση 2.75 και, 2... και 1.60 αντίστοιχα. Ενώ στο 38 ήταν η σειρά του πολυβόλου τη Γαλλία του πρώτου σκόρερ του ε, Γκριεσμάν ε, και τη Ατλέτικο Κομαδρέτη. Φυσικά πρώτου σκόρερ να σκοράρει μετά από τραγικό λάθο τη άμυνα τη Βουλγαρία και να βάλει έτσι στι θέσει τη καρδιέ των ε, Γάλλων Φιλάθλων. 3-1 το σκόρ μηχρόνου και περνάμε και στο δεύτερο μηχρόνο. Που απλά στο 60 και πάλι με τον Καμεϊρό η Γαλλία πέτυχε ακόμη ένα γκολ, το τέταρτο συνολικά. Και έτσι μετά από αυτό το τέταρτο γκολ η Γαλλία ηρέμησε δεν ήθελε να τρέξει και όλα ακόμη περισσότερο ήθελε να κρατήσει δυνάμει. Καθώ το Νοέμβριο έχουμε πάλι αγωνιστική και εμάς αυτό που μας ένοιαζε εμείς αυτό που θέλαμε το πετύχαμε ήδη από το 25ο λεπτό που βγήκε το goal-goal με απόδοση 2.70 και το over με 1.60 Έτσι λοιπόν ένα στα δύο για την Παρασκευή περνάμε και στα του Σαββάτου όπου για αυτή τη μέρα ασχοληθήκαμε με δύο μάτς το ένα από την Αγγλία το άλλο από τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Το πρώτο εξ αυτών ήταν το Πιτέρμπορο Μπέρι μάτς για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, το οποίο παιχνίδι προτείνουμε τον goal goal με απόδοση 1.50, το οποίο επιβεβαιώθηκε άνετα, αφού το τελικό 3-1 έμεινε να είναι το τελικό αποτέλεσμα στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ήδη στο δεύτερο λεπτό με αυτόν γκολ προηγήθηκε η ομάδα της Μπέρι και εκείνη τη στιγμή όπως και στο μάτ της Γαλλίας με τη Βουλγαρία θεώρησα δεδομένη την επίτευξη ενός γκολ από την ομάδα της Πιτέρμπορο όπως και έγινε. Uh, στο 38 λεπτό όταν η γηπεδούχος ομάδα ισοφάρισε σε 1-1 με το σκορ αυτό να είναι και το σκορ ημιχρόνου, οπότε από εκεί πιάσαμε ακόμη ένα goal-goal εύκολα. Στο 48 λεπτό απλά να πούμε, η Πιτερμπορο πέτυχε το δεύτερο τη γκολ κάνοντα uh, την ανατροπή και uh, βγάζοντα και το over για όποιον ας πούμε δεν τον κάλυπτε το goal-goal με 1,5 απόδοση και uh, στο 52 και πάλι με αυτόν τον goal η Πιτερμπορο πέτυχε το τρίτο τη goal κλειδώνοντα με αυτόν τον τρόπο και με αυτό το γκολ την νίκη Α, μακάρι ειλικρινά το λέω μακάρι όσα προτείνουμε και όσα παίζετε και όσα παίζουμε μακάρι να βγαίνουν τόσο εύκολα μα, δηλαδή από το πρώτο ημίχρονο τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα εύχομαι ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου αλλά εντάξει δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα ε, okay. περνάμε και στο δεύτερο παιχνίδι του Σαββάτου αυτό ανάμεσα στο Μαυροβούνιο και το Καζακστάν όπου προτείναμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο ήταν μάτσι για τον πέμπτο όμιλο της Ευρωπαϊκής Ζώνης για τα προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου, το 2-3 γκολ με απόδοση 1.70. Όμως πέσαμε πάνω σε ένα καταπληκτικό Μαυροβούνιο και σε ένα ανύπαρκτο πραγματικά Καζακστάν. Αφού το Μαυροβούνιο φιλοδόρησε με 5 γκολ την ομάδα του Καζακστάν, παρακαλώ. Το Καζακστάν έχει να δεχθεί 5 γκολ, νομίζω δεν έχει δεχθεί ποτέ, ή αν έχει θα έχει δεχθεί σε ένα-δύο Η Ειλικρινά, καλά τώρα και το Μαυροβίδιο δεν, είναι, το δεν είναι και υπερομάδα, μην τρελαθούμε. Ε, ήταν απλά σε εξαιρετική μέρα. Όπω και το απέδειξε ο Καζακστάν και στο εντό έδρα παιχνίδι την Τρίτη με την Ρουμανία, έτσι. Ε, εντάξει, ξαφνικά ούτε ομάδα έγινε, ούτε ομάδα για να φάει πέντε γκολ. Τέλο πάντων. Α, εν τω μεταξύ να πούμε ότι 1-0 ήταν το σκορ του ημιχρόνου, οπότε εκεί λες ότι οκ, 2-3 γκολ άνετα θα βγει, ένα γκολ λες θα μπει. Ε, εσύ που το λες. Στο 59 το Μαυροβούνιο πέτυχε το 2-0, στο 64 με το Γιώβετιτς, τον παίκτη της αγαπημένης μου ομάδας, τη Σίντερ, πέτυχε το 3-0. Στο 76 λεπτό το 4-0 και στο 83ο λεπτό το 5-0 αφήνοντάς μας άναυδους πραγματικά. Uh, 5-0 λοιπόν, απίστευτο και όμως αληθινό, 1 στα 2 για το Σάββατο. Πάμε και στα της Κυριακής, όπου κάναμε το απόλυτο, αφού uh, και μάλιστα μπορώ να πω πάλι σχετικά εύκολα, ευτυχώ, αφού και το διπλό της Παλμέηρας με 1.45 επιβεβαίωσε η Παλμέηρας το ότι είναι φαβορής στο παιχνίδι με την Αμερικά Μινέιρο, εμφανίζοντας το διπλό με απόδοση 1.45, αλλά... Και η ε, Μπρέσια με την βερωνα Βερόνα. Βερόνα μάλλον που προτείναμε το goal goal με 1, 78 απόδοση και το over ε, με με 1.60. Επιβεβαιώθηκαν αφού το μάτς ήρθε 2-2. Να περάσουμε στο Βερόνα Μπρέσια όπου όπως προείπα προτείναμε το goal goal με 1, 78 πολύ καλή απόδοση ε, και το over με 1, 60 απόδοση. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα με τα δύο ειδικά στοιχήματα που προτείναμε πραγματικά να βγαίνουν και αυτά από ημίχρονο. Προηγήθηκε η Μπρέσια στο 22ο λεπτό, συγγνώμη όχι από ημίχρονο, στο 22ο λεπτό απλά έγινε το 0-1 για την Μπρέσια. Στο 2ο ημίχρονο ο Πατσίνη ε, και συγκεκριμένα στο 52ο λεπτό ισοφάρισε σε 1-1 εμφανίζοντας μάνι μάνι το goal γκολ και ε, στο 55 τρία λεπτά αργότερα η Μπρέσια ξαναπήρε το προβάδισμα με, ε, με ένα γκολ Εμφανίζοντα το όφερ με τον Πατσίνη αυτή τη φορά και πάλι με εκτέλεση πέναλτι στο 73ο λεπτό να ισοφαρίζει εκ νέου για την ομάδα τη Βερόνα. με το οποίο γκολ, το οποίο γκολ μάλλον έμελε να διαμορφώσει και το τελικό αποτέλεσμα. Εμεί το ξαναλέω αυτό που θέλαμε, το πήραμε και στο δεύτερο παιχνίδι για την Κυριακή να πούμε ότι και η Παλμέιρα εμφάνισε το διπλό εύκολα με νίκη 0-2 απέναντι στην Αμέρικα Μινέρο. Είχαμε πει ότι με νίκη η παραμένει στην κορυφή τη βαθμολογία 10 αγωνιστικέ πριν το τέλο τη πρώτη κατηγορία τη Βραζιλία. Ενώ η Αμέρικα Μινέρο πλέον με ένα θαύμα ε, σώζεται, αφού θέλει απανοτέ νίκε, πράγμα ακατόρθωτο. Έτσι ώστε μήπω και σωθεί, ήδη είναι 10 βαθμού, ε, είναι ήδη στον πάτο τη βαθμολογία 10 βαθμού από την τέταρτη, από το τέλο. Χαμό, τέλο πάντων. Προτείναμε λοιπόν το διπλό. Μεγαλύτερο κίνητρο για την Παλmeira. Αλλά είχαμε πει ότι το μόνο αρνητικό στην όλη φάση ήταν η προϊστορία. Ευτυχώ η Παλmeira δεν έμεινε εκεί. Με ένα γκολ στο τρίτο μόλι λεπτό προηγήθηκε με σκορ 0-1 και απλώς κλείδωσε, μπορούμε να, να, έτσι μπορούμε να το πούμε ε, με αυτόν τον τρόπο, το, το τη νίκη με ένα δεύτερο γκολ στο 80 λεπτό της αναμέτρησης, δηλαδή ένα γκολ στην αρχή και ένα γκολ στο τέλος, εμφανίζοντας έτσι το 0-2 ακριβές σκορ. 2-2 λοιπόν για την ε, Κυριακή έτσι προήλθε αυτό το 4-7 Τη προηγούμενη εβδομάδα τα είπαμε όσο πιο αναλυτικά μπορούσαμε για να ξέρετε κι εσείς και τι προτείνουμε και πώ έρχονται τα αποτελέσματα αυτά ε, στα παιχνίδια που προτείνουμε. Πάμε σιγά σιγά, πολλά είπαμε, να προχωρήσουμε την εκπομπή μας και να πάμε σε αυτά που έρχονται σε αυτά που θα δούμε από σήμερα Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή. Να πούμε ότι μέσα στην εβδομάδα έχουμε και Τσάμπιου Λίτζης League και Europa League. Επανέρχονται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο κορυφαία, τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης αλλά και του κόσμου μπορώ να πω. Και περνάμε στην πρώτη μας καρτέλα για σήμερα αφού πω ότι οι προτάσεις μας είναι καθαρά προσωπικές και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να τις υιοθετήσει. Πάμε λοιπόν για σήμερα Πέμπτη. Όπου το πρόγραμμα για σήμερα μα δίνει αγώνε από την Αίγυπτο, τη Β' Αργεντινή κυρίω, την Ινδία, την Πορτογαλία και τη Δανία. Εμεί, όπω βλέπετε στην καρτέλα μα, θα ασχοληθούμε με δύο παιχνίδια από τη Β' Αργεντινή: το Central Córdoba Los Andes και το Brown De Adronge με την Τσακαρίτα. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο ε, εκ των δύο, το Córdoba Andes, στο οποίο, όπω βλέπετε, θα προτείνουμε το άντρε με απόδοση 1,45. Παιχνίδι για την 9η αγωνιστική τη Β Αργεντινή ανάμεσα στην 13η Κόρδοβα, η οποία σε 5 μάτς έχει συντελεστεί τραμμάτων 8 γκολ υπέρ και 7 γκολ κατά και 7 βαθμού, και στην Άντε, η οποία σε 6 μάτς μετρά 2 γκολ υπέρ και 8 κατά ενώ έχει μόλι 4 βαθμού. Προϊστορία και φόρμα δείχνουν άντερ, αφού και στα τρία μεταξύ του παιχνίδια το άντερ κυριαρχεί, ενώ βλέποντα και την φόρμα, η μεν Κόρδοβα μετρά 4 στα 6 άντερ στου 6 τελευταίου της αγώνες. Η ιδέα άντε στο ίδιο σύνολο αγώνων μετράει σ' άριθμα άντερ 6 στα 6. Σπουδαία στοιχεία για να πείσει κάποιον αν έχει βέβαια την όρεξη να ασχοληθεί με αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι και το ειδικό αυτό στοίχημα. Με το παιχνίδι να ξεκινάει πέμπτη προς Παρασκευή ξημερώματα στις 4 συγκεκριμένα το ξημέρωμα και να διεξάγεται στο γήπεδο της Κόρδοβα με τις καιρικέ συνθήκες να είναι την, την ώρα εκείνη εξαιρετικέ και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 περίπου βαθμούς Κελσίου. Άντερ λοιπόν για το πρώτο μας σημερινό παιχνίδι, πρώτο της δεύτερης φετινής μας εκπομπής, Central Cordova Los Andes, Άντερ με απόδοση 1.45. Περνάμε στο Brown de Androgue Chacarita, δεύτερο παιχνίδι για σήμερα, δεύτερο παιχνίδι από το χώρο της Αργεντινής και αυτό παιχνίδι για την 1η αγωνιστική της Β' Αργεντινής φυσικά, ανάμεσα στην 7η της βαθμολογίας Μπράουν, η της βαθμολογιας Brown, η οποια σε 6 αγώνες έχει 9 βαθμούς, και στην 1η της βαθμολογίας Τσακαρίτα, η οποία μετρά σε σύνολο 5 αγωνιστικών, έχει ένα αγώνα λιγότερο, 8 βαθμούς. Εισάρτημες δηλαδή σχεδόν οι δύο ομάδες, και με έναν αγώνα λιγότερο η Τσακαρίτα, και όπως βλέπετε θα προτείνουμε το Χ, με αποδοση 2.90 αλλά και το διπλό με απόδοση 3. Δηλαδή πιστεύουμε ότι η Τσακαρίτα θα φύγει από εκεί ή με το διπλό ή με, το, με την ισοπαλία. Σε αυτό το συμπέρασμα μας βοήθησε πάρα πολύ να οδηγηθούμε μεταξύ τους προστορία η οποία λέει ότι η Τσακαρίτα δεν έχει χάσει σε κανέναν από τους πέντε μεταξύ τους αγώνες φέρνοντας τρεις ισοπαλίες και έχοντας δύο νίκες. Επίσης και η φόρμα χ, Αφού και οι δύο μετρούν από τρει οπαλέ τα έξι τελευταία του παιχνίδια, με την Τεμπράουν να έχει δύο νίκε και μία ήττα, και την Τσακάρίτα. Α, συγγνώμη, και οι δύο έχουν από δύο νίκε και από μία ήττα. Συγγνώμη, και οι δύο μετρούν από δύο νίκε και από μία ήττα. Με βάση τα ανωτέρω ενδιαφέροντα στοιχεία, οδηγούμαστε στο Χ2, όπω προείπα το Χ στο 2,90 και το διπλό στο 3, με απόδοση με, η αποδόση του, του Χ2. Το οποίο παιχνίδι θα ξεκινήσει, και αυτό, ε, θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ, αρκετά νωρίτερα στι 10 παρα 25, σήμερα το βράδυ, και θα διεξαχθεί στο γήπεδο τη Brown. Κάτω και αυτό από εξαιρετικέ συνθήκε, με τη θερμοκρασία να φτάνει και εκεί γύρω στου 20 βαθμού Κελσίου. Χίδιο λοιπόν για την Τσακαρίτα 2,90 και 3 το διπλό, 2,90 το Χ, και ε, Κόρδοβα, Los Άντε, Άντερ με απόδοση 1,45. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι οι δύο σημερινές μας επιλογές. Αποκλειστικά από την Β' Αργεντινής. Περνάμε στα της Παρασκευής. Δεύτερη καρτέλα μας για σήμερα. Μπουρκ περόνα Αμιάν Χ. Τέλσταρ Μπρέντα Το πρώτο παιχνίδι μας έρχεται από την Β' Γαλλίας. Το δεύτερο από την Β' Ολλανδίας. Το πρόγραμμα για αύριο μας δίνει μετά από μια εβδομάδα ρεπό, να το πω έτσι, αγώνε από κλασικά πρωταθλήματα που διεξάγονται Παρασκευή, όπω είναι αυτά τη Β Γαλλία, Γ Γαλλία, Β Ολλανδίας, Αυστρία, Δανία, ένα μάτσα από Πριμέρα Ντιβιζιόν, ένα μάτσα από Μπουντεσλίγκα, ένα μάτσα από, και Β από Α Βελγίου, Β, 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 Β Ιταλία και πάρα πολλά άλλα. Θα ξεκινήσουμε με τον Μπουρκ Περόνα Αμιάν. και να πούμε ότι πρόκειται για, για παιχνίδι της Β' όπως είπα Γαλλίας για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος αυτού στο οποίο μάτς όπως βλέπετε θα προτείνουμε το Χ με απόδοση 2.70. Παιχνίδι ανάμεσα στην τρίτη της βαθμολογίας Αμιάν, η οποία σε 10 μάτς έχει 5 νίκες, 3 ισοπαλίες, 2 ήτες, άρα 18 βαθμούς. Και στην 14η Μπουρκ, η οποία στο ίδιο σύνολο αγώνων έχει 2, 2 νίκες, 5 ισοπαλίες, 5 ισοπαλίες και τρει ήτες παρακαλώ. Πέντε ισοπαλίες Και ε, φυσικά 11 βαθμού. Κυρίω στη φόρμα θα, στηριχθούμε, θα στηρίξουμε την επιλογή μα αυτή, όπου η Μπούρκα από τη μια στου 7 τελευταίους αγώνε, εδώ και ένα μήνα δηλαδή, μετρά το ξανά λέω 5 ισοπαλίε και δύο νίκε, ενώ στο ίδιο σύνολο αγώνων η Αυριανή τη αντίπαλο μετρά δύο ισοπαλίες, τέσσερις νίκες και μία μόλις ήττα. Εν όσο δέχεται μεταξύ τους προϊστορία, αυτή λέει ότι στα συνολικά επτά μεταξύ τους παιχνίδια, η Μπουρκ μετρά τρεις νίκες έντανε μόλι μια τη αντιπάλου της, ενώ και τρία μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Εύχομαι και μακάρι οι δύο ομάδες να μας δικαιώσουν για την επιλογή μας αυτή του Χ και να αρκεστούν με τον ένα βαθμό της ισοπαλίας. Μακάρι. Το μάτς αυτό θα ξεκινήσει κλασικά στις 9 η ώρα αύριο το βράδυ και θα δεξαχθεί στο γήπεδο Stade Marcel Verser έδρα της Μπουρκ. Χ uh, λοιπόν με απόδοση 2.70 και περνάμε και στο δεύτερο παιχνίδι μας για αύριο, το δεύτερο της καρτέλας. Το Telstar Brenda, παιχνίδι για την 10η αγωνιστική της Β' Ολλανδίας. Ανάμεσα στην 4η Brenda, η οποία σε 9 μάτς έχει 5 νίκες και από 2 σοπαλίες και ήτες, άρα 17 βαθμούς. Και στην 1η Telstar, η οποία στο ίδιο σύνολο αγώνων έχει μια λιγότερη νίκη από την Brenda, 2 ισοπαλίες και 3 ήτες. Γι' αυτό και τις χωρίζουν 3 βαθμοί. Στο 3,10 μας δίνουν την απόδοση του Άσου, 3,10 η απόδοση του Άσου, 3,5 αυτή του Χ και μόλις το 1,75 περίπου την απόδοση του διπλού. Με εμά να προτείνουμε τον Άσο και το Χ, όπω βλέπετε στην καρτέλα μα. Αν και η προϊστορία δείχνει ξεκάθαρα μπρέντα, και ίσω εκείνα να στηρίζεται το 1,75 του διπλού, αφού σε σύνολο τριών μεταξύ του αγώνων η μπρέντα μετράει σ' άριθμε νίκε, δεν μπορώ να μείνω σε αυτό το σημείο και στην προϊστορία για δεύτερη σερή εκπομπή και νομίζω για δεύτερη συνολικά ε, φορά όλα αυτά τα χρόνια που κάνω αυτή την εκπομπή, δεν με εμπνέει η προϊστορία. Διότι. Ε, η Μπρέντα μετρά, ε, όπως είπαμε, συγγνώμη, εις νίκε. νίκες, όμως βλέποντας μια Telstar να βρίσκεται μόλις τρει βαθμούς κάτω από την αυριανή της αντίπαλο και η οποία στους 7 τελευταίους της αγώνες μετρά 6 νίκες έχει η Telstar στα 7 τελευταία της παιχνίδια και μόλις μια ήττα σε εκείνο το, το 1-4 πρώην 20 ημερών, την ίδια στιγμή που η Μπρέντα στο ίδιο συνολογόνων μετρά μόλις 3 νίκες, 2 παλιέ και 2 ήττες, δεν μπορώ να μείνω μόνο, ε, να μείνω, συγγνώμη, στην προϊστορία. Καθώς η περνά, διανύει δαιμονιώδη φόρμα, όπως καταλαβαίνετε και όπως προείπα, και θεωρώ με βάση των αποδόσεων ότι και εδώ κάτι, εύχομαι να πέσω μέσα βέβαια, ε, είναι πολύ το 310 της Τέλσταρ, έτσι, ξεκάθαρα. Ε, για όποιον του αρέσουν οι διπλέ ευκαιρίε, να ενημερώσω το, ότι τον Άσο Χ, διπλή ευκαιρία, το βρίσκουμε στο 1,70 περίπου. Είναι πάρα πολύ καλή απόδοση και το Άσο Χ, διπλή ευκαιρία. Αλλά εμένα μου αρέσει το, ο Άσο του 3,10 και το Χ στο 3,5. Οκ. Okay. Γι' αυτό και προτείνω Άσο Χ με αυτέ τι δύο εξαιρετικέ αποδόσει, βλέποντα ότι η Τέλσταρ ε, είναι φοβερή τον τελευταίο μήνα, στα 7 τελευταία τη παιχνίδια. Άσοχη λοιπόν με αποδοση 3,10 και 3,5 αντίστοιχα, 1,70 η διπλή ευκαιρία στον Άσοχη. Uh, ώρα έναρξη του παιχνιδιού και εδώ φυσικά κλασικά 9 η ώρα αύριο το βράδυ και το παιχνίδι θα εκδεξαχθεί στην φυσική έδρα της Telstar. Αυτά και για την Παρασκευή, Μπουρκ Περόνα Σαμιάν, Χ, 2,70 απόδοση, Telstar Μπρέντα, Άσο Χ, 3,10 και 3,5 οι αποδόσεις αντίστοιχα. Περνάμε και στο Σάββατο, πριν πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι, όπου θα πούμε πρώτα για το πρώτο μας παιχνίδι της καρτέλας το Πεσκάρα Σαμπτόρια, και μετά θα ασχοληθούμε με το Λούγκο Χετάφε. Να πω απλά ότι για το Σάββατο μπαίνουμε full, σε φουλ full ρυθμούς, αφού μετά από μια εβδομάδα επανέρχονται δυναμικά στο χαόδες πρόγραμμα του Σαββάτου οι αγώνες κλασικά από Αγγλία, Σκοτία, Ολλανδία... Ισπανία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Τσεχία, Κροατία, τα πάντα όλα. Οι περισσότεροι αγώνες διεξάγονται Σάββατο και από όλο αυτό το χάος επιλέξαμε δύο παιχνίδια. Το πρώτο εξ αυτών είναι το Πεσκάρα Σαμπτόρια με το οποίο και θα ξεκινήσουμε. Παιχνίδι για, το, για την 8η αγωνιστική της σέρια A στο οποίο θα προτείνουμε όπως βλέπετε τον goal goal με 1.60 απόδοση. Παιχνίδι ανάμεσα στην 15η Σαμπτόρια, η οποία σε 7 αγώνες έχει 7 βαθμούς και στην τερμάτων 7 goal υπέρ και 10 κατά. Και στην 16η Πεσκάρα, η οποία βρίσκεται μία θέση κάτω από τη Μεθαβριανή της αντίπαλη, αντίπαλο, Έχοντα 6 βαθμού, όμω έχοντα τον ίδιο ακριβώ συντελεστή τερμάτων. 7 γκολ υπέρ δηλαδή και 10 κατά. Φόρμα και η προϊστορία δείχνουν γκολ-γκολ αφού από τη μια η Πεσκάρα μετρά στα 7 τελευταία της παιχνίδια 4 γκολ γκολ έχοντας σκοράρει και έχοντας δεχθεί γκολ σε όλα εκτός από δύο μάτς ενώ από την άλλη Σαμπτόρια η οποία στο ίδιο σύνολο αγώνων μετρά 5 γκολ γκολ έχοντας σκοράρει στα, ε, στα, 5 συγγνώμη, εξ αυτών Όσο δε για τη μεταξύ του προστορία, αυτή λέει ότι στα συνολικά 8 μεταξύ του παιχνίδια που δώσαν οι δύο ομάδε, το γκολ-γκολ εμφανίστηκε στα 6 εξ αυτών. 6 γκολ-γκολ έχουμε λοιπόν από τα 8 μεταξύ του παιχνίδια. Πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία Α, για κάποιον που του αρέσει η απόδοση του 1.60 στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στις 7 η ώρα έναρξης του παιχνίδιου αυτού το απόγευμα του Σαββάτου, το οποίο θα διεξαχθεί στο γήπεδο Στάντιο Αντριάτικο, έδρα της Πεσκάρα, κάτω από πολύ καλές καιρικέ συνθήκες, με τη θερμοκρασία την ώρα εκείνη να φτάνει στους 20 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά λοιπόν, γκολ γκολ με απόδοση 1.60. Στο σημείο αυτό, πριν πάμε Λούγκο Χετάφε και πριν δούμε το ένα και μοναδικό παιχνίδι για την Κυριακή που έχουμε επιλέξει, Καθώ το πρόγραμμα είναι τεράστιο και ο χρόνο μα είναι περιορισμένο, δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Περνάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε περίπου ένα λεπτό είμαστε και πάλι εδώ κοντά σα με του δύο εναπομείναντε αγώνε για το Σάββατο και την Κυριακή. Μην φύγει κανεί. Και μετά από το μικρό διαφημιστικό αυτό διαλυματάκι, για να ε, δούμε το, του χορηγούς μα. Uh, πάμε, στο, συνεχίζουμε μάλλον μετά του Σαββάτου όπου μείναμε στο παιχνίδι το δεύτερο της καρτέλας μας για το Σάββατο και είναι αυτό ανάμεσα στην Λούγκο uh, και τη Χετάφε, παιχνίδι για την β' κατηγορία της Ισπανίας αλλιώς Κούντα Ντιβιζιόν. Μάτσι για την 10η αγωνιστική του συγκεκριμένου πρωταθλήματο, ανάμεσα στην 2η Λούγκο, η οποία αναμεσα στην δεύτερη λουγκο η οποια τερμάτων 18 γκολ υπέρ και 11 γκολ κατά, και στην 18η Χετάφε, η, η οποία έχει 10 βαθμού, 7 λιγότερου από την μεθαβριανή τη αντίπαλο, και συντελεστή τερμάτων 6 γκολ υπέρ και 10 κατά. Το under, όπω βλέπετε στην καρτέλα μα, προτείνουμε με απόδοση 1,5, στηριζόμενη μόνο στην νέο σήμερα φόρμα των δύο ομάδων, αφού μεταξύ του προστορία δεν υπάρχει. Η Λούκου στα 7 τελευταία τη παιχνίδια έχει σκοράρει στα 5 εξ αυτών, φέρνοντα άντερ στα 4 από τα 7. Ενώ η Χετάφη στο ίδιο σύνολο αγώνα μετρά 5 άντερ, ενώ σκοράρει στα 2 μόλι παιχνίδια από αυτά τα 7. Εξού και όλα στο ότι έχει σκοράρει μόλι 6 φορέ συνολικά στο έω τώρα στο πρωτάθλημα. Βασιζόμαστε στο ότι η Χετάφη δεν θα μπορέσει να σκοράρει σε αυτό το ματ, το εκτό έδρα ματ, αλλά και να σκοράρει λόγω ότι, ότι διαθέτει πολύ δυνατή και γερή άμυνα. Ελπίζω στο να κρατήσει πολύ χαμηλά το σκορ, δηλαδή εκεί γύρω στο 1-0-0-0-1-1 το πολύ ε, και ότι το, μάτς δεν θα, ότι το σκορ δεν θα ξεφύγει στο συγκεκριμένο match. Γι' αυτό λοιπόν θα προτείνουμε και το άντερ με απόδοση 1,5 για το παιχνίδι αυτό το οποίο θα δεξαχθεί στο γήπεδο ανξοκάρο και θα ξεκινήσει στι 5 το απόγευμα του Σαββάτου, ανοίγοντα την αυλαία τη 10η αγωνιστική για τη Σεκούντα Division. Αυτά λοιπόν για το Σάββατο. Γκολ γκολ Πεσκάρα Σαμπτόρια 1,60 απόδοση. Λούγκο Χετάφε Άντερ με 1,5 απόδοση. Περνάμε και στα τη Κυριακή, όπου έχουμε μπόλικα και για την Κυριακή, αφού επανέρχονται και εδώ βασικά πρωταθλήματα. Όπω αυτό τη Serie A, το MLS τη Κίνα, όπου μπαίνουμε στι τελευταίε αγωνιστικέ να πούμε, πέντε μήνανε, για όποιον ασχολείται με το κινέζικο πρωτάθλημα, τη Νορβηγία και πολλά άλλα. Ένα μάτσο, όπω βλέπετε και στην καρτέλα μα, θα μα απασχολήσει για την Κυριακή. Αυτό ανάμεσα στην Ουράλ και την Ζενίτ. Παιχνίδι για την 10η αγωνιστική τη πρώτη κατηγορία τη Ρωσία. Ανάμεσα στην πρωτοπόρο Ζενίτ, η οποία είναι η μοναδική αίτητη ομάδα στο πρωτάθλημα και μετρά σε αυτέ τι 9 αγωνιστικέ 5 νίκε και 4 ισοπαλίε, έχοντα 19 βαθμού. Και στην ενδέκατη ουράλη, η οποία στο ίδιο σύνολο αγώνων έχει 10 βαθμού λιγότερου από τη Ζενίτ. Το διπλό, όπω βλέπετε, με απόδοση 1,45 θα προτείνουμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι και σημαντικό ρόλο στην επιλογή αυτού του σημείου έπαιξαν και η προϊστορία, η οποία λέει ότι η Ζενίτ όλα αυτά τα χρόνια μετρά μόνο νίκε, ούτε μία ισοπαλία δεν έχει Ζενίτ στην έδρα τη ουράλ αλλά και η φόρμα, η οποία όπως είπαμε είναι υπέρ της Ζενίτ φυσικά, αφού μετρά 6 νίκες και 1 ισοπαλία στα 7 τελευταία της παιχνίδια, ενώ η Ural στο ίδιο σύνολο αγώνων έχει 2 νίκες, μια ισοπαλία, ε, 2 νίκες, δύο ισοπαλίες και 3 ήτες. Τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν ολοκληρωτικά στην επιλογή του διπλού με, με ένα, 45 απόδοση και ελπίζω ότι η Ζενίτ θα μας δικαιώσει, αν και έχει μεσοβδόμαδα Champions League, αλλά πιστεύω έτσι με το Στανιό μπορεί να πάρει έστω και με 0-1 το διπλό στην έδρα της Ουράλ. Και να μας δικαιώσει για την επιλογή μας αυτή. Στις 2 η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής θα ξεκινήσει το παιχνίδι αυτό, το οποίο θα διεξαχθεί στο Μπανκ Αρένα έδρα της Ουράλ. Διπλό λοιπόν για τη Zenit με 1.45 απόδοση, αν και έχει το ξαναλέω ενδιάμεσα ε, Champions League, αλλά αυτό δεν μας πειράζει καθόλου. Αυτά λοιπόν για τα προγνωστικά μας. Να πω εντάχει σε αυτά τα δύο λεπτά που μας απομένουν ότι μεσοβδόμαδα έχουμε Champions Λίκ. Συγκεκριμένα έχουμε την Τρίτη, Club Breeze Porto. Απρόβλεπτο παιχνίδι. Λέστερ Κοπεχάγι, γκολ γκολ. Μ' αρέσει εδώ. Λεβερκούζεν τότε να μου και εδώ γκολ. Λοιπόν Ιουβέντου, ωραίο γκολ γκολ και εδώ. Ζάγκρεπ Σεβίλη, Ρεάλ Βαρσοβία. 4-6 γκολ πιστεύω, Ρεάλ πρέπει, Sporting Dortmund, CSK Μόσχας, Μονακό, αμφιόρροπο παιχνίδι. Τη δε τετάρτη έχουμε Arsenal, ε, Ludogorets, Bayern Monaco, Eindhoven, Barcelona City, Maçara, Napoli, Besiktas, Paris Saint-Germain, Vasilija, Dinamo Kiev, Benfica, Rostov, Atletico Madrid, απρόβλεπτο, και Celtic, Gladbach, επίσης απρόβλεπτο, αν και μ' αρέσει το «χ». Πέμπτη έχουμε Europa League, θα τα δούμε την άλλη πέμπτη με το καλό. Γύρω στις... δεν ξέρω τώρα, ε, ανάλογα με, το, με τους αγώνες που δείχνουμε πριν, πόσο θα διαρκέσει το πρόγραμμα. Γύρω στις 5 περίπου θα είμαστε και την άλλη πέμπτη με το καλό. Αγγλία, έχουμε ωραία μάτς, ξεχωρίζουν απλά επιγραμματικά να πω το Manchester City Everton και το Chelsea Leicester το Σάββατο ενώ τη Δευτέρα έχουμε ντερμπι 10 η ώρα το βράδυ, Liverpool United, Ματσάρα. Ισπανία, ε, εντάχει και εδώ δεν έχουμε κάποιο ωραίο παιχνίδι από ό,τι βλέπω. Οι τρεις αγωνίζονται το Σάββατο, Μπαρτσελόνα, Λακορούνι, Ατλέτικο, Γρανάδα και Μπέτις, Ρεάλ. Κυριακή δεν έχουμε καλά, πολύ καλά παιχνίδια, ούτε και Δευτέρα. Περνάμε και η Ιταλία όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι 4 η ώρα Σάββατο μεσημέρι Νάπολη-Ρώμα, ενώ από εκεί ε, και πέρα έχουμε το Ιντερκάλιαρι-Λάτσιο το Μπολόνια, ε, δεν αξίζουν τα παιχνίδια γενικά από ό,τι βλέπω, και πάμε και Μπουντεσλίγκα, όπου ε, αύριο ανοίγει το πρόγραμμα Dortmund Χέρτα, ωραίο ματσάκι, ενώ ε, έχουμε το ντερμπι βολτσμπουργκ Βολτσμπουργκ-Λιψία, δεν βλέπω ούτε εδώ κάτι καλό. Και πάμε και στα δικά μας τα ελληνικά, όπου έχουμε αύριο, ε, συγγνώμη, μεθαύριο Σάββατο Πανετολικό Κέρκυρα, Αστέρας Τρίπο, Τρίπολης Πλατανιά, Πανιόνιο Ολυμπιακό, Κυριακή Πανιόνιο Ξάνθια, Ατρόμητο Βέρια, Γιάννενα Λιβαδιά, Πάο Κερακλή στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής και Λάρισα Αεκ, επίσης ωραίο ματσάκι την Δευτέρα, 7.30 η ώρα. Αυτή την ώρα... Διεξάγονται κάποια παιχνίδια από το Κουβέιτ, την Τανζανία, την Ινδονησία, και δύο-τρία ε, διεθνή δεν αξίζουν της ε, αναφοράς μας, οπότε μπορώ να πω σε αυτό το σημείο ότι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω θερμότατα όλους εσάς που μας παρακολουθείτε κάθε εβδομάδα, ε, πιστοί θεατές ε, ε, για ακόμη μια σεζόν εδώ στο Star Ελλάδος και την εκπομπή προγνωστικά, να δώσω ραντεβού πρώτα αυτούς για την άλλη πέμπτη, Περίπου την ίδια ώρα, 5 παρά 5, α, λίγο έτσι στην αρχή αλλάζ, αλλάζει το πρόγραμμα, δεν ξέρω ακριβώς ε, την ώρα. Εκεί γύρω πάντως, γύρω στις 5 παρά θα είμαστε εδώ ζωντανά. Ε, να ευχαριστώ στο θερμά και τα παιδιά του Κοντρόλ για όλα αυτά που κάνουν για μας και φυσικά τους χορηγούς μας, οι οποίοι ε, ε, εν μέσω κρίσης στηρίζουν εδώ την εκπομπή ε, έτσι ώστε να προχωράμε ε, και να δίνουμε ε, την αγάπη μας και να βγαίνει φυσικά και αυτό ζωντανά εδώ από την τηλεόραση. Σας χαιρετώ και σας φιλώ να έχετε καλό απόγευμα και ραντεβού με το καλό την άλλη πέμπτη περίπου στις 5 το απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους.